Αγαπητοί Υπουργέ μας, κυρία Ζαχαράκη, κύριε Βουλευτά, κύριε Πέτσα, κύριε Καραμέρο, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Θέλω να απευθύνω ένα θερμό καλωσόρισμα στην κυρία Μαϊχόσουλου, την Δήμαρχό μας, στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και φίλο μας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοσίου, ο οποίος με το έργο του υποστηρίζει τους επαγγελματίες της περιοχής μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για τη συνεργασία τους και για την καθημερινή τους παρουσία. Επίσης, να ευχαριστήσω για την παρουσία τους όλους τους αρχηγούς των τοπικών παρατάξεων και τους πολιτευτές που βρίσκονται μαζί μας σήμερα, καθώς και όλα τα μέλη και τα προεδρία των τοπικών συλλόγων. Η παρουσία σας δείχνει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα όμως να απευθύνω ένα θερμό ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Διονύσου, που βρίσκονται μαζί μας σήμερα. Η παρουσία σας είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για το έργο μας και αποδεικνύει την αφοσίωσή σας στην κοινή μας προσπάθεια. Μαζί μπορούμε να κατακτήσουμε νέους στόχους και να δημιουργήσουμε ένα ακόμα πιο δυνατό, να δημιουργήσουμε ένα ακόμα πιο δυναμικό μέλλον για τον τόπο μας. Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες επιχειρηματίες που με το έργο τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας μας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την αφοσίωσή σας και την επιμονή σας. Πριν όμως ευανθύνουμε στον κόσμο της γενικής επιχειρηματικότητας, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διονύσου. Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογός μας έχει εργαστεί ακούραστα για να αναπτύξει και να ενισχύσει την τοπική μας οικονομία. Με μια σειρά από πολιτικές εκδηλώσεις, όπως το λαμπερό μας αποκριάτικο καρναβάλι και τις μαγευτικές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, προσελκύσαμε χιλιάδες επισκέπτες. Και από άλλες περιοχές βέβαια, και τονώσαμε την τοπική αγορά. Παράλληλα, διοργανώσαμε ποικίλες δράσεις για τα παιδιά μας, επενδύοντας στο μέλλον του τόπου μας. Στεκόμαστε αρρωγοί σε κάθε μέλος του Συλλόγου, παρέχοντας στοχευμένη υποστήριξη και συμβουλές για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων. Σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και τη ΓΕΣΕΒΕ, πραγματοποιήσαμε μια εκτενή έρευνα που μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρηματιών μας και να σχεδιάσουμε τις στρατηγίες ανάπτυξης. Στο εγγύς μέλλον, έχουμε προγραμματίσει μια φορά από επιμορφωτικά σεμινάρια με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων των μελών μας και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες προκλήσεις αγοράς. Σήμερα, με μεγάλη χαρά, ανακοινώνουμε άλλη μια πρωτοπορία. Ολοκληρώνουμε την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Συλλόγου μας και τη δημιουργία μιας δυναμικής online κοινότητας για τα μέλη μας. Με τη νέα μας ψηφιακή πλατφόρμα, τα μέλη μας μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους εύκολα και γρήγορα, να έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένο περιεχόμενο και να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες του κλάδου. Η ψηφιοποίηση της γραμματείας και του ταμείου αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης. Στα επόμενα βήματα, σχεδιάζουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες υπηρεσίες και εργαλεία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της ανάπτυξης των μελών μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να εκφράσω τις εγκάρες ευχαριστίες μας στον κύριο Ισίδρο Νικοδημητρόπουλο, μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και στην εταιρεία του ISIS για την πολύτιμη χορηγία των ψηφιακών εργαλείων που βοηθούν στην υλοποίηση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών μας. Ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διονύσου μεγαλώνει, αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, η μεγάλη συμμετοχή στις πρόσφατες εκλογές του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Διονύσου αποδεικνύει τη ζωντάνια και τη δυναμική της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής μας. Η εκλογή πέντε αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία μας και η συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της, καθώς και η εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Στις επερχόμενες εκλογές των Επιμελητηρίων, Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Διονύσου θα έχει ενεργή συμμετοχή. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την παράταξη του φίλου μας Γιάννη Χατζηδοσίου, το επιμελητήριό μας, θα διεκδικήσουν θέση ο Γενικός μας Γραμματέας Κωνσταντίνος Μπαρμπαρής, το ιδρυτικό μας μέλος Κυριάκος Ζουκίδης και το μέλος μας και Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Δημήτρης Γαβαλάκης. Στο Εμπορικό και Βιτικονικό Επιμελητήριο θα είναι υποψήφια αντιπρόεδρος μας η Εύη Γαλέου και τα μέλη μας Ιωάννης Σιδερός και Αθανάσιος Λέος. Η απόφαση μας αυτή να συμμετέχουμε ενεργά στις εκλογές των επιμελητηρίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσουμε ότι η φωνή των επαγγελματιών μας θα ακούγεται στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Με τη συμμετοχή σας θα καταφέρουμε να προωθήσουμε θέματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητά μας και να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή μας.
Εύχομαι σε όλες τις υποψήφιες και υποψήφιους καλή επιτυχία σε επερχόμενες εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 31 και 2 του 12ου. Ο Σύλλογος θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή με όλες τις δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο θα παρέχει πούλμαν για τη μετακίνησή σας. Σήμερα όμως εδώ βρισκόμαστε ανάμεσα σε τόσες δυναμικές γυναίκες και άντρες, με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα, την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Γιατί επιλέξαμε τη σημερινή ημέρα? Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για μας να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση τον Νοέμβριο, καθώς κάθε χρόνο στις 19 Νοεμβρίου γιορτάζεται παγκοσμίως η ημέρα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2014 με στόχο να αναδείξει τη σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας και να ενισχύσει τις γυναίκες που επιλέγουν αυτόν τον δρόμο. Επιλέγοντας τον Νοέμβριο, συντονιζόμαστε με ένα παγκόσμιο κίνημα και συμβάλλουμε στην προώθηση της ισότητας των φύλων στο επιχειρηματικό κόσμο. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι και η σύσταση του Συμβουλίου Επιχειρηματικότητας του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδουμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει η πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νάντια Σταυρογιάννη, έχουμε διανύσει ένα μεγάλο δρόμο, όμως η ισότητα των φύλων παραμένει ένας στόχος που απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Οι γυναίκες επαγγελματίες του Δήμου μας αποτελούν έναν εκτίμητο θησαυρό για την οικονομία μας. Διαθέτουν μοναδικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά που τις καθιστούν εξαιρετικές επιχειρηματίες. Η επιμονή, η υπομονή, η ενσυναίσθηση και η επικοινωνιακή τους ικανότητα είναι στοιχεία που τις διακρίνουν και τις κάνουν να ξεχωρίζουν. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις. Η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση, οι ανισότητες στην κατανομή των νοικιακών καθηκόντων και τα στερεότυπα φύλου αποτελούν εμπόδια που περιορίζουν τη συμμετοχή τους στην επιχειρηματικότητα. Εμείς, ως Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Ιωνίσου, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις γυναίκες επιχειρηματίες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου όλες οι γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Μέσα από αυτήν την εκδήλωση, θέλουμε να αναδείξουμε τις επιτυχίες των γυναικών επιχειρηματιών, να μοιραστούμε εμπειρίες και γνώσεις και να χτίσουμε ένα δίκτυο υποστήριξης. Πιστεύουμε ότι η γυναική επιχειρηματικότητα είναι ο κινητήρας της ανάπτυξης. Όταν οι γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα στην οικονομία, όλοι κερδίζουμε. Σας καλώ όλους να συμμετέχετε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Ας συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες θα έχουν ίσες ευκαιρίες και θα μπορούν να αναπτύξουν όλη τη δυναμική τους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να ανακοινώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μας, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της εποχής και αφουγκραζόμενο τις φωνές στο μέλλον μας, αποφάσισε τη σύσταση Συμβουλίου Γυναίκα και Επιχειρηματικότητα. Είναι λοιπόν τιμή μου να σας παρουσιάσω την πρώτη πρόεδρο αυτής της Επιτροπής, την καταξιωμένη επιχειρηματία και ταμεία του Συλλόγου μας, την κυρία Νίκη Φραγκουλάκη. Η κυρία Φραγκουλάκη, με πολυετή εμπειρία της και το όραμά της, αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Τα υπόλοιπα μέλη λοιπόν. Ντομινίκ Δέλα. Ένα ενεργό μέλος του Συλλόγου μας, η Έφη Παντελάκη. Η Ντίνα Επιτικά. Εδώ θέλω ένα πολύ καλό χειροκρότημα για να τα ανεβάσουμε πάνω. Είναι η Ειρήνη Σισμανίδου. Έλα λίγο, θέλουμε ακόμα, έρχεται. Καλώς το κορίτσι μας. Η Αλίνα Σχίμφλε. Η Αθηνά Τριχιά. Η Χρυσούλα Φυτούση. Και ο άντρας της παρέας, ο οποίος λείπει δυστυχώς για ταξίδι, είναι ο Σίδερος Νικοδημητρόπουλος. Δεν θα μπορούσε βέβαια να συστήσουμε ένα τέτοιο συμβούλιο χωρίς να βάλουμε στις τάξεις μας τα ιστορικά στελέχη των συλλόγων γυναικών. Έχουμε από τα πιο παλιούς συλλόγους, είναι ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου Στεφάνου, το οποίο επίτιμο μέλος θα είναι η κυρία Σύψα Βασιλική. Από το Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου θα είναι η κυρία Ειρήνη Πατέλη. Και βέβαια η φίλη μας από τις Ρόταζ, η κυρία Γιούλη Λακαφώση.
Τέλος, βέβαια, είναι πολύ, πολύ καλή και χαμογελαστή μας κυρία, κυρία Καραβατά, από τον Σύλλογο Πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας. Μάρθα μου, ξεκινάς. Πάσα σε μένα. Ευχαριστούμε πολύ.